Διεθνή ανίποτα, που όλα έχουν μια εξήγηση. Ήδη έχω αναφερθεί στα πλήστα και με ειδικά ρεπορτάζ στο παρελθόν. Και δυστυχώς, Κασάνδρα δεν ήμουν και ήθελα και να διαψευστώ. Τραμπ δέχεται επίθεση για τρίτη φορά. Τετάρτη στην ουσία είναι που δεν κατεγράφει ως επίσημη. Πάμε και στο τζαμί, το μεγαλύτερο στην Αλβανία της Ευρώπης που εγκαινιάζει ο Έρντογκαν. Πάμε στα του ΟΗΕ, 22 Σεπτεμβρίου. Πόσα λογικά αιτήματα της Ρωσίας πέσανε στο κενό, αλλά ακολούθησαν και πολλά κράτη που πέσαν στο κενό. Και συν της άλλης, ακούγεται το χείριστο ότι στη Μέση Ανατολή θα υπάρξουν στρατοί Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, μα και 100 άνθρωποι να σταλούν στρατιώτες. Ήδη εκπαιδευτέ υπήρξαν και θα υπάρχουν στην Ουκρανία και στο Ισραήλ, το γνωρίζω με άπαντες, το έχω αναφέρει. Αλλά, για σκεφτείτε, να υπάρξει ένας νεκρός μέσα εκεί, θα θεωρηθεί τι αυτό? Ότι επλήγει από το Ιράν, ότι πρέπει να ορμήσουμε ή από εδώ. Πού οδεύουμε μετά? Ας τα πάρουμε από την αρχή. Ο κύριος Μπορέλ, πασίγνωστος διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρεται στο βιβλίο του ότι θα υπάρξει τουρκική αυτοκρατορία. Βλέπει εκεί να σβήνει η Ρωσική Ομοσπονδία και άλλα τινά. Εγώ σας το έχω αναφέρει, υπάρχει, θα το βρείτε. Ποιος δεν βλέπει τώρα το Ισλαμικό τόξο, γύρω τριγύρω μας? Να πιάσουμε από την βουλγαρική μειονότητα τη μουσουλμανική, από τις Τρακείς. Υπάρχουν τόσα ειδικά ρεπορτάζ που δεν το αμφισβητεί κανείς τι ακριβώς γίνεται, και οι μουφτίδες και κληρικοί άλλοι τους δέχεται επισήμως ο κύριος Ερντογκάν στην Άγκυρα. Δεν λένε τίποτα εις εσένα Κυριάκο αυτά, ή οι Βορειοάτλαντες και οι δαιμόνες σου επιτάσσουν άλλα, μάλλον το δεύτερο? Λοιπόν, το τζαμί των Μπεταξίδων. Εγώ έχω ειδικό ρεπορτάζ, αναφέρομαι και στο τι πρεσβεύουν. Θα υπάρξει το κρατήδιο, υπάρχει και το μικρό μου βιβλίο στην Amazon, δυστυχώς στα αγγλικά, γιατί τα ελληνικά δεν τα αναγνωρίζει, τα τουρκικά βέβαια η Amazon τα αναγνωρίζει, εδώ και 2 χρόνια, 3 περίπου, μπορείτε να τα αναζητήσετε, που αναφέρεται στο πώς δημιουργήθηκε το κράτος Αλβανών, διότι το κράτος Βατικανού δεν ήθελε να συνορεύει με Ορθοδόξους Χριστιανούς και άλλα τινά. Αυτή στιγμής ο κύριος Έρντογκαν το εγκαινιάζει αυτό το μοναδικό, το μεγαλύτερο τζαμί στην Ευρώπη, και τονίζει θα πρέπει και το επιβάλλει η θρησκεία μας να ιδρύονται τζαμιά, αλλά και να προστατεύονται. Ξεκινάμε τον ιδεατισμό του Φετούλα Γκιούλε και φτάνει στο να προστατεύονται στις πράξεις του Αχμέντ Νταβούτογλου, ο οποίος τι επιτάσσει, το γνωρίζουμε άπαντες. Ο Νταβούτογλου έχει προστατήσει στα πλήστα εναντίον μας. Εμείς όμως βαυκαλιζόμεθα με τους ηθήνοντες μας ότι υπάρχει μια ηρεμία, μια ειρηνική συμβίωση. Και προχθές ακούσατε να μιλώ για τον 28ο παράλληλο. Εγώ το αναφέρω 3 περίπου χρόνια ότι ο παράλληλος αυτός απαλήφθη το Καστελόριζο, για ποιους λόγους και τεμάχιο μέγα μέρος της Ρόδου.
Δεν σας είπαν κάτι όταν προσφάτως ο κύριος Δένδιας είδε ότι οι άπαντες πληροφόροι χάνονται ή ο καθής παίζει τα χαρτιά του τα τελευταία και μιλώ. Κόκκινες γραμμές, τι μας έλεγε ο κύριος Γεραπετρίτσος, βιοκάμπτης, τα 6 μίλια. Εμείς δεν ανατραφήκαμε, δεν γαλουχηθήκαμε στα πρώτα βήματά μας στα σχολεία με 6 μίλια. Τέλος πάντων, δεν είμαι εγώ αυτή, ούτε η δική που θα επιμείνω στα πόσα. Αλλά όταν ευρίσκω ένα νόμο του κράτους μας, 300 βραχονισίδες περίπου, υπογράφει ότι αυτές δεν έχουν οριοθέτηση ΑΟΣ, δεν έχουν θαλάσσια ζώνη βάση του διεθνούς δικαίου. Όλα αυτά, ποιοι τα υπέγραψαν, αν δεν ήταν προδότες, οστιοκάμπτες, τι ήταν, και οι αλληλείς εκ Τουρκίας, που φθάνουν στα κύθρα και όπου θέλουν και ψαρεύουν. Ό,τι προκαλέσουν, υπάρχει νόμος επί κυρίου Τσίπρα, το έχω πολλές φορές, που τους απαγορεύει στους Έλληνες να προβούν εις ποινική μεταχείριση. Όλα αυτά, τι σου λένε Έλληνα και τα άκους, ότι εδώ η Λαδιστά, Μουγκιστάν, Δουλιστάν, Απικιστάν του Ερντογκάν, όπως λέω, ή δεν ξέρω τι είναι ως άλλου. Τώρα είπα Ερντογκάν σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί κανονικά είναι και άλλων ανωτάτων αυτή τη στιγμή στη γεωπολιτική σκηνή της περιοχής. Και στο Κόσοβο εισήλθε θριαμβευτής μετά 200 χρόνια με στρατούς του Ερντογκάν προ κάποιων μηνών, αν θυμούμε. Και έχουμε Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Αλβανία, Σκόπια, και εμείς στείλαμε εκεί τον φίλτατο που άρπαζε τα σπιτάκια του κόσμου και κατηγορήθηκε τώρα και η νυν και τέως σύζυγός του. Και εμείς αποστέλαμε τον κύριο Πάτσι, ενώ όσο βρίσκεται ο βουλευτής και άρπαζε τα σπιτάκια του κόσμου μέσω των φανς που είχε 4 εκατομμύρια δανειστεί ο άνθρωπος και είχε επεκταθεί, ουδείς τον έλεγχε, άλλωστε και προ αναλήψως της ιδιότητάς του μέσω της Βουλής των Ελλήνων πήγαινε ερχόταν στην Άγκυρα με την κυρία Μπακογιάννη. Κυρία Μπακογιάννη είχε παρασημοφορήσει τον κύριο Ερντογκάν όταν ήταν δήμαρχος. Η κυρία Μπακογιάννη επίσης σε πάρα πολλές και του Πατριαρχείου εκεί εκδηλώσεις μετά του κύριου Πάτσι. Μήπως συμμαζεύεται κάτι άμα τα σκεφτείς όλα αυτά. Τι να σκεφτείς. Και ο δισεκατομμυριούχος τώρα που η Ρουμανία διακαώς ήθελε να συλλάβει με τα δηληστήρια αφού έφυγαν τα ρωσικά στην κάτω Ιταλία, ευρέθη η κόρη της να κατέχει ένα μικρό ποσό, στα δισεκατομμύρια ένα μικρό ποσό. Η κυρία Αλεξία, εγώ τα έχω όλα αυτά δείξει. Εμείς όμως, σε Κύπρο και Ελλάδα τους αφήνουμε ελεύθερους και ας έχουν αποφανθεί δικαστήρια ΗΠΑ και Ρουμανίας. Εμείς δεν είμαστε ούτε για τα συμφέροντά μας, ούτε για την εθνική μας κυριαρχία ως φαίνεται, γιατί δυστυχώς η Κύπρος, για πρώτη φορά θα το πω δυστρής τώρα, διακυβέρνησή της και αυτή φαίνεται κάπου να κάνει τα στραβά μάτια και το έχω επεξηγήσει στις συγκεκριμένες. Η Τουρκία ανέκαθεν είχε τη φιλοδοξία και τα έχει καταφέρει αρκετά. Έχουν προχωρήσει και από το ποταμό Λατάνη στο Λίβανο. Οι Ισραηλοί τώρα αυτές τις μέρες κατατροπώνονται ανεξήγητα, τρύπησε ο Iron Dome. Η Hezbollah. Εγώ είχα πει
ότι δεν νικέται εύκολα η Χεζμπολά και άλλη φορά είχε αποκεφαλιστεί και κατέδειξε στο παγκόσμιο στερέωμα πως δεν κάπεται. Σύν ότι δεν έχει απόλυτα εξαφανιστεί η Χαμάς. Τι έχει εξαφανιστεί, ο άμαχος πληθυσμός. Και δυστυχώς η Ευρώπη κάνει ότι δεν το βλέπει. Αναρτά. Βίντεο με το Γιάννη Βαρουφάκη, ο κύριος Έρντογαν, στα όσα αναφέρεται στα δεινά των Παλαιστινίων. Αυτό δεν είναι κακό. Το χείριστο ήταν όταν στο ίδρυμα του Ωνάση, όπως τον αποκαλώ εγώ, ειδικά των πετρελαίων της Τουρκίας, πήγε να μιλήσει και να παρασημοφορηθεί ο Τσίπρας και ο ίδιος είχε φτάσει εδώ με 4x4 οχήματα έξωθεν της Βουλής πριν ακόμη αναλάβει ο Κυριάκος την Πρωθυπουργία. Όλα αυτά πρέπει να μας λένε πολλά. Επειδή η προπαγάνδα δεν ανακαλύφθηκε τώρα από τους δυτικούς και ο κύριος Βλάντιμιρ Πούτιν το είχε παραδεχθεί, εκεί μας περνάνε. Δεν μπορούμε εμείς να καταφέρουμε εναντί τους περισσότερα. Σημασία έχει ότι ακούσαμε από Σουηδό στρατηγό, από Γερμανούς στρατηγούς και υπουργούς. Εντάξει, οι Βρετανοί προπορεύονται, ο τέος Βουάλλας, ανάμεσα σε στρατό Ουκρανών δείχνει και σας το έχω πολλές φορές το πλάνο επιδείξει από εκεί πάνε για την Κρυμαία. Λοιπόν, άλλος ένας τώρα και δι των πληροφοριών της Γερμανίας BND ο Καϊ, τι μας τονίζει ότι σε 10 χρόνια το πολύ η Γερμανία πρέπει να είναι πανέτοιμη για μαζικό πόλεμο, δεν μας έλεγε ο στρατηγός τους προμηνών. Δεν σταματάνε ή να σκεφτούμε την Καγιά Κάρλα στην Εστονία, την πρωθυπουργό, η οποία ήθελε να νικήσει, να πολεμήσει, όχι να διαπραγματευτεί για ειρήνη με τον Πούτιν. Και όλα αυτά βαίνουν σε μια ευρυθμία και ειρηνική Ευρώπη, όχι βέβαια, της Ευρώπης. Τα μελούμενα διαφαίνονται, ντά. Ο αποφράδες μέρες για να αποφευχθούν. Θα πρέπει όλοι αυτοί οι κύριοι να αποδείξουν επακριβέστατα γιατί η Ρωσία άλλα τονίζει. Δεν μπορεί ως πρόεδρος Μπέντε να επιμένεις ότι το πολύ σε 10 χρόνια η Ρωσία θα χτυπήσει ΝΑΤΟ και θα είναι πανέτοιμη. Έχω ένα ρεπορτάζ προμηνών που τονίζει ότι τους χρειάζονται 50 τουλάχιστον ταξιαρχίες. Και ό,τι θέλεις έχουμε ακούσει από το δυτικό τον κόσμο. Είδαμε σε ένα βίντεο να συλλαμβάνουν νεαρούς μέσα στα μπαρ, μέσα σε κέντρα διασκέδασης εντός της Ουκρανίας, γιατί αρνούνται, όπως μας το παρουσίασαν στο X, αν θυμάμαι, να καταταγούν στο στρατό. Ακρόαση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου Μπρούνο Καλ, ίσως το είπα Κάι, επεσήμανε ότι η Ρωσία δεν θα σταματήσει την Ουκρανία. Ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν ασχολείται μόνο με την Ουκρανία, αλλά θα επιβάλλει μια νέα παγκόσμια τάξη. Μην ξεχνάμε, ο Ρώσος πρόεδρος είπε, όσοι επιμένετε στις παραδοσιακές αξίες και στην ουσία συγχαθήκατε, θα πω,
Αυτό που έγινε με την Ολυμπιάδα φέτος. Τα τερατουργήματα που είδαμε σε θεατρικά έργα. Σε... Να έλθετε στη Ρωσία και δεν θα τηρήσουμε πόσα χρόνια, 2-3 πρέπει να υπό κάποιες προϋποθέσεις να ενταχθείς. Ότι για 3 χρόνια νομίζω θα είναι από εκείνες τις μέρες το ανέφερε, θα είναι ελεύθερος, να μετέπειτα θα κληθεί για τη γλώσσα, για ό,τι κάθε κράτος, για να τον εντάξει στην κοινωνία του ως νόμιμο πολίτη. Επίσημα, καταγεγραμμένες, βάσει των αρχών εκεί ασφαλείας είναι αυτή η τρίτη. Η τσαρίνα των λαθρομεταναστών έλεγε για την Κάμαλ Χάρις. Τέλος πάντων, δεν έχουν σταματήσει. Εγώ θα σταθώ σε 16.000 συνοριοφύλακες, να τους πω. Στο Τέξας είδατε τι έγινε, παρολίγο να εξαρτοποιηθεί ο κυβερνήτης εκεί, διόλου δεν συμβαδίζει με την κεντρική κυβέρνηση του Ουάσιγκτον. Γιατί αυτοί τραβάνε ό,τι τραβάνε. Όπως και ο Εύρος, παράδειγμα. Όχι η Αθήνα, σε πρώτο στάδιο. Υποστηρίζουμε στεναρά Ντόναλντ Τραμπ. Δεν θα επιτρέψουμε στα εγκληματικά καρτέλ και στην φεντανίλη να εισέρχεται στη χώρα μας. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντα ήταν στην πρώτη γραμμή με μας, τονίζουν οι συνοριοφύλακες εκεί της Αμερικής. Για αυτά και άλλα λοιπόν, και ότι δεν είναι και φιλοπόλεμος, αυτό που το πάτε, πρέπει να απέλθει ο Τραμπ και θα ξέχναρα. Ο Ματ Γκέιτς της Φλόριντα, γερουσιαστής. Προ καιρού, όχι, δεν θα είναι δειμνό νομίζω. Είπε, υπάρχουν 5 ομάδες δολοφόνων που επιμένουν να εκλείψει ο Τραμπ. Θα προσπαθήσουν, θα ξαναεπιχειρήσουν. Άρα ήξερε, ε? Και ο Κένεντι που είναι μαζί του πλέον, με αλεξίσφαιρα τζάμια βγαίνει και αυτός να μιλήσει. Εκεί κατάτησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ναι, άμα λέει ο Λόιντ Όστιν, ο αμήνης, ότι 100 άνδρες θα σταλούν στο Ισραήλ, αυτό θέλει πληροφορίες. Συστοιχίας Terminal High Altitude Area Defense, THAAD, THAAD. Είπα, αν εκεί, στο προηγούμενο ρεπορτάζ σας έδειξα και έναν Αμερικανό που βλήθηκε και εξοντώθηκε στην Ουκρανία. Ξανατονίζω, θα είναι casus belli. Εάν ένας στρατιωτικός από τους εξέχοντες που θα σταλούν εντός Ισραήλ και σκοτωθεί για να ξεκινήσει η Δύση εναντίον Ιράν, παράδειγμα. Όλα αυτά τονίζονται σε ανατολικά μέσα, όχι εδώ. Εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα για την Κύπρο. Πόσα έχω θίξει. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει, κοίτα μακράν. Πόσο μάλλον οι Έλληνες του Λιβάνου. Γιατί κύριε Μητσοτάκη, η Ρωμιοί του Βυζαντίου, το ξαναλέω, είναι εκεί. Στους αγνοείς εδώ, αγνοείς και 150.000, 160, χιλιάδες Έλληνες Ουκρανίας. Και η Ζαχάροβα βγήκε και σε κοροϊδεύε,